Μειωμένη ήταν η κίνηση σήμερα στην πρώτη λαϊκή αγορά του 2013 που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Οι έμποροι αποδίδουν την αναδουλειά στη βαριά φορολογία που έχει επιβληθεί στον κόσμο και οι καταναλωτές με τη σειρά τους δηλώνουν ότι τα χρήματά τους επαρκούν μόνο για τις απαραίτητες αγορές. Την ίδια ώρα οι έμποροι και οι παραγωγοί εξετάζουν και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της αγοράς στην οδό της λαϊκής αγοράς, στην οδό Παπαναστασίου. Με δυσκολία έκαναν σε φταίοι οι έμποροι και οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης την πρώτη λαϊκή του χρόνου, αποδίδοντας την κατάσταση στο ότι ο κόσμος έχει κάνει τα ψώνια του τις μέρες των γιορτών που προηγήθηκαν. Όχι πολύ καλά. Το επόμενο είναι άλλωστε. Τέλη κυκλοφορίας, χαράτηση της ΔΕΗ, φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος εισοδήματος. Νομίζω ότι έχει ξετινάχτει ο κόσμος. Είναι τα πετρέλαια, ποιοι βάλανε, όσοι βάλανε. Το βλέπουμε και από εμάς. Με τα χέρια καθόμαστε με τις τσέπες. Αλλά ευτυχώς είμαι και εγώ στη λίστα της Λαγκάρτα που με ξεργώ και την κάνω, κατάλαβες. Αλλά δεν πειράζει, θα τη βγάλουμε. Ας είναι καλά οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήτες, οι καλοί που μας κυβερνάνε, τα μεγάλα τα πρόσωπα τα δικά μας όλα τα καλά. Ο Θεός να δίνει χρόνια στον υπόλοιπο τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η βαμπύρ, μονάχα αίμα ρουφάνε αυτοί. Δεν ρουφάνε τίποτα άλλο, μονάχα αίμα. Και να τους καθίσει τον λαιμό. Χάλια μαύρα, δεν κουνιέται τίποτα. Τα φάγανε και τα λεφτά τους ώρες γιορτές όλος ο κόσμος και εντάξει, να δούμε, είναι νωρίς βέβαια ακόμη. Εν τω μεταξύ, οι έμποροι και οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς κρατούν επιφυλακτική στάση σε σχέση με την καινούργια της τοποθεσία. Όπως αναφέρουν, η τοποθεσία στο λιμάνι ήταν καλύτερη, ενώ μέχρι το Μάρτιο θα έχουν αποφασίσει αν η οδός Παπαναστασίου εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Βοηθάει καλά, πάει, είναι καλύτερα από το αναμενόμενο. Βέβαια, δεν είναι σε σχέση με το λιμάνι τόσο καλά, αλλά σε σχέση με την ομαρχία είναι πολύ καλύτερα. Λαϊκές μπορούμε να κάνουμε παντού, ακόμα και στα μνήματα. Ακόμα και πάνω στον πάγο, αρκεί να υπάρχει χρήμα, να υπάρχει. Η τοποθεσία είπαμε και άλλη φορά ότι θα την ελέγξουμε, θα τη δούμε, θα τη σκεφτούμε και θα το πούμε μετά το Μάρτιο. Ο κόσμος πάντως, αν και επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά, ψώνισε μόνο τα απαραίτητα καθώς τα λεφτά δεν περισσεύουν. Τα χρήματα για τη λαϊκή φτάνουν για τα ψώνια. Πού να φτάσουν ρε παιδί μου, πού να φτάσουν. 350 ευρώ πέρα σύνταξη του ΟΓΑ. Πού να με φτάσουν. Ανεργογείο έχω. Όχι, όχι πολλά. Για μένα υπάρχουν. Είμαι συνταξιούχα, αλλά για την νεολαία όχι. Για τη λαϊκή έχουμε, αλλά για ρούχα δεν έχουμε. Πολύ λίγο στάφο, τα ξέρετε. Κόψε, τι κάνει ο κόσμος. Τα απαραίτητα παιδιά ψωνίζει ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Φτάνω, δεν φτάνει να φάω, να φάμε θέλουμε. Τα καταφέρνουμε δηλαδή, τα φέρνουμε βόλτα. Ναι. Συνταξιού μας εσύ είσαι έρχεται. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν, λίγα. Δεν φτάνουν. Η σύνταξη μικρή είναι.